σου πω. Γρήγορα, να θέλετε το τραγουδάκι. Πολύ. Μαθαίνετε και το τραγουδάκι και το κορίτσι μας. Σαν να έχει καιρό, ναι. Σαν να μην ήμασταν μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Κούκλα όμως, δεν είσαι εδώ, τη σημαντάκι. Είσαι καλά. Καλά, καλά. Είμαστε πολύ καλά, μας έχεις λείψει, αγαπάμε πολύ και χαιρόμαστε με τη χαρά σου. Τι συνείπετε ρε παιδιά, τρομερό. Ξυπνάω κάθε πρωί, όχι 5.30. Εντάξει. Σήμερα βέβαια που ήταν να έρθω εδώ, η πρώτη φορά που άνοιξα τα μάτια μου ήταν 5.30 ώρα το πρωί. Αλήθεια. Και μετά λέω κάτσε, δεν πας για δουλειά, ξέρω κοιμήσου ναι. Και ζηκώθηκα στις 8. Συμπάσχεις με έναν τρόπο. Πάντως είναι μια χρονιά η οποία έχει πολλά ξεκινήματα για σένα και δεν ξέρω πώς είναι να έχει ταυτόχρονα τόσα ξεκινήματα στη ζωή, δηλαδή προσωπικά ο γάμος, επαγγελματικά το σλαμ. Πολύ δυνατή και δυναμική χρονιά. Κοίτα, μου πέσανε λίγο όλα μαζί. Δεν τα είχα σχεδιάσει έτσι. Είχα σχεδιάσει να είναι λίγο σε απόσταση. Ναι, αλλά πήγανε καλά, αλλά... τα κατάφερες καλά. Δηλαδή είχε το αποτέλεσμα που ήθελες. Κοίτα, είναι νωρίς ακόμα για να σου μιλήσω για αποτέλεσμα. Είναι όλα πολύ φρέσκα. Τουλάχιστον τα έχω χαρεί και τα δύο πάρα πολύ. Και προσπαθώ να τα απολαύσω και να χαρώ όλες αυτές τις στιγμές της δημιουργίας που ζω τώρα. Ήταν λίγο μεγάλες αλλαγές για μένα. Θα ήταν καλύτερα να μην είχαν πέσει και τα δύο μαζί, να είχαν ένα μήνα απόσταση για να ξεκουραστώ και λίγο, γιατί έτσι είναι. Είναι πολύ μεγάλο το φορτίο και το βάρος. Εγώ δεν θα ξεχάσω, επειδή ήρθες και με πήρες και πήγαμε μαζί στην παρουσίαση του Αλφα και είχαμε χρόνο λίγο να τα πούμε, είχε και κίνηση, οπότε είχαμε πολύ χρόνο να τα πούμε. Που σου λέω είσαι καλά, αυτά μου λες, κοίτα, το μόνο θα ήθελα να έχω λίγο λιγότερη δουλειά σε αυτή τη φάση για να απολαύσω περισσότερο το γάμο. Αλλά νομίζω ότι τον απόλαυσες τελικά το γάμο. Εμείς που ήμασταν εκεί. Το χάρηκες. Ήσουν πολύ ευτυχισμένη. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Α, κάντε και βίντεο. Εννοείται. Εννοείται. Λάρη Δημήτρη, πώς το επέτρεψες. Πρώτος το ζήτησε. Και να μιλήσουμε και για εκείνη την πολύ όμορφη μέρα της ζωής σου. Και μετά να σλαμάρουμε. Έρωτας είναι θαρώ. Ό,τι νιώθω αγγίζω και ζω. Ταιριαστή. Ένα θόφιλι. Ένα βλέμμα που στάζει ζωή. Χαμογελαστή. Ευτυχισμένη. Χρειάστηκαν 2 χρόνια για να καταλάβουν η Ελένη Τσολάκη και ο Παύλος Πετρουλάκης ότι ήταν γραφτό να είναι μαζί, γι' αυτό και όσοι τους γνώριζαν δεν παραξενεύτηκαν όταν άκουσαν πως παντρεύονται. Έτσι την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου ο Άγιος Διονύσιος στο Island στη Βάρκιζα έγινε ο τόπος όπου ένωσαν τα δεσμά τους μπροστά στους καλεσμένους τους. Θα σε λέμε κυρία Τσολάκη ή κυρία Πετρουλάκη. Κυρία Τσολάκη, κυρία Τσολάκη. Δεν το αλλάζουμε τίποτα. Θα είναι νομίζω λίγο περασμένα. Να μιλήσει ο γαμπρός. Τι να πει ο γαμπρός, θα πω όλα γίνουν. Πώς πάτησε το πόδι. Δεν ξέρω. Το πάτησες. Δεν ξέρω, δεν το βρίσκα. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Έρωτας, ο απόλυτος έρωτας. Η Ελένη Τσολάκη δεν σταματούσε να χαρίζει ευτυχισμένα χαμόγελα και κυριολεκτικά έλαμπε μέσα στο υπέροχο πληθωρικό νηφικό της, το οποίο και τη δυσκόλεψε λίγο πηγαίνοντας στην εκκλησία, ένα από τα απρόοπτα που έχει να θυμάται από αυτή τη μέρα. Ποιος μωρό μου η Ελένη και ο Παύλος άφησαν να φανεί ο έρωτάς τους και η αγάπη τους συνεπέροντας με το πάθος και την έντασή τους όλους όσοι παρευρέθηκαν σε αυτή την ατμόσφαιρα. Μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι να χάσω το...
Τρυπερά φιλιά, εκδηλωτικές αγκαλιές, άπειρες ματιές και ένα ζευγάρι που αλήθεια γιόρταζε τον έρωτά του ήταν τα βασικά συστατικά ενός πάρτι που τελείωσε τις πρωινές ώρες με την Ελένη Τσολάκη και τον Παύλο Πετρουλάκη να μοιράζονται την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής τους με αγαπημένα τους πρόσωπα, συγγενείς, φίλους και συνεργάτες. Να ζήσουν! Κλείσατε το βίντεο. Πάρα πολύ ωραία. Με το δικό σας πλάνο. Εννοείται. Κατάλαβα με το Βελίκιο που ήταν ο μεγαλύτερος παπαράτσι από όλους εκείνη την ημέρα. Ελενάκη, το χάρηκες. Εμείς που σε ξέρουμε και σε ζήσαμε, από την πρώτη στιγμή που έφτασες μέχρι την ώρα που φύγαμε και σε χαιρετήσαμε, είχες ένα ζωγραφισμένο χαμόγελο. Το χάρηκα πολύ. Χόρεψα πολύ, ασταμάτητα. Για μια εβδομάδα μετά τα πόδια μου ήταν σε κακή κατάσταση. Δεν μπαίνανε παπούτσια, δεν βγαίνανε παπούτσια, δεν συνέβαινε τίποτα. Ήταν αυτό που έτσι πως το είχα και εγώ στο μυαλό μου. Ήθελα να περάσω καλά, να περάσουμε καλά, να το έχουμε να το θυμόμαστε. Γι' αυτό και δεν ασχολήθηκα πολύ αυτά τα βιντεάκια τα οποία έβλεπα. Τα είδα τη Δευτέρα βέβαια που μπήκα στο Instagram. Γιατί είδα όλο μου το γάμο στο Instagram. Ήταν λίγο για μένα, ξέρεις. Περίεργο συνέστημα. Είναι περίεργο γιατί και σαν άνθρωπος έχεις μια άλλη στάση. Δεν πολύ μιλούσες και για τα προσωπικά σου. Και... Ναι, είπα δεν θα ασχοληθώ έτσι εκείνη τη μέρα, δεν θα με πειράξει τίποτα, δεν θα στενοχωρηθώ, δεν θα αυτό. Ήταν όμως ένα περίεργο συνέστημα γιατί θα. Και πράγματα τα οποία δεν περίμενα, ας πούμε, να δω στα social media, κατάλαβες. Ναι. Αλλά συνέβη, εντάξει, οκ. Okay. Περίεργο μου φαίνεται που τα βλέπω και εδώ τώρα μαζί σας. Σου φαίνεται, έχεις νοπά τα συναισθήματα, γιατί ουσιαστικά είναι πριν 10 μέρες ο γάμος. Και δεν το έχω καταλάβει, Σταματίνα. Είναι σαν να έγινε, να πέρασε και ίσως επειδή... Η ζωή σου έχει αλλάξει, ας πούμε, λόγω του γεγονότος αυτού. Όχι. Συνεχίζονται όλοι όπως συνεχίζονταν και πριν. Όμορφα, ήρεμα, ωραία. Με τον Παύλο ζούσατε μαζί, κάτω από την ίδια στέγη. Και σαν παντρεμένοι. Πολλές οι ώρες της δουλειάς. Δεν έχω προλάβει να καταλάβω κάτι. Κατάλαβες και να σου πω